Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μιχάλη Κέλλη, ο οποίος είναι καθηγητής γονιδιωματικής DNA στο MIT. Το λέω καλά, κύριε καθηγητά? Ναι, Μανώλης Κέλλης, πολύ καλά το είπατε. Λοιπόν, κύριε Μανώλη Κέλλη, θέλω να πω ότι ότι αφορμή για την σύνδεση αυτή, για την κουβέντα μας, έδωσε ο δεκάλογος τον οποίον αναρτήσατε, δίνοντας συμβουλές για τον κορονοϊό. Και μεταξύ άλλων λέτε ότι εξαπλώνετε ασυμπτωματικά και μη γελάτε, είναι πολύ χειρότερος από μια γρυπούλα, γιατί μικρές διαφορές μπορούν να μετατρέψουν 10.000 θανάτους σε 50 εκατομμύρια θανάτους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Βασικά, όσο πιο πολύ πολλαπλασιάζεται ο ιός και όσο πιο γρήγορα πολλαπλασιάζεται ο ιός, τόσο μεγαλύτερη θα μεγαλώσει η δύναμη στην οποία πηγαίνουμε αυτόν τον αριθμό. Οπότε, άμα κάθε δύο μέρες διπλασιάζονται και δεν πάρουμε μέτρα, και άμα είναι ασυμπτωματικός για αρκετό καιρό, αυτό θα πει ότι οι διπλασιασμοί θα συνεχίσουν παρότι έχουμε πάρει μέτρα. Δηλαδή, όλοι μας μπορεί να κρατάμε αυτή τη στιγμή τον κορονοϊό μέσα μας από την εποχή που δεν είχαμε πάρει ακόμα τα μέτρα και να αρχίσουν να διπλασιάζονται πάρα πολύ. Και τότε το κακό είναι ότι άμα όλοι οι ηλικιωμένοι πάνε συγχρόνως στα νοσοκομεία, τότε θα γίνει πραγματικά πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό θανάτου. Γιατί δεν θα υπάρξουν μέτρα για να τους βοηθήσουν όλους. Οπότε ο λόγος που μιλάω για αυτές τις τεράστιες διαφορές είναι επειδή άμα δεν προσέξουμε τώρα που μας φαίνονται μικροί αυτοί οι αριθμοί, με τους διπλασιασμούς θα είναι πολύ πολύ αργά άμα αποφασίσουμε να προσέχουμε μόνο όταν έχει γίνει πια μεγάλο σοκ. Κύριε Κέλλη, σε αυτό το πνεύμα που ακριβώς εσείς λέτε είναι τα μέτρα που παίρνουν η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες και τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η Ελλάδα. Κλείνουν τα πάντα και μένουν ανοιχτά μόνο τα καταστήματα για είδη πρώτης ανάγκης. Με αυτά τα μέτρα, και αν επιδείξουμε την απαιτούμενη ατομική ευθύνη και καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και μείνουμε σπίτι και δεν κάνουμε μαγκές, για να το πω έτσι πολύ απλά, λέγοντας έλα μωρέ και τι είναι, μια γρυπούλα είναι, πάμε έξω να πιούμε τον καφέ μας, πάμε τη βόλτα μας. Εσείς τι πρόβλεψη κάνετε για την εξέλιξη του ιού? Εγώ ελπίζω πραγματικά να δείξουμε την ίδια πορεία που έχει δείξει η Κίνα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το παράδειγμα της Ιταλίας και έχουμε και το παράδειγμα της Κίνας. Και η απόφαση του κάθε Έλληνα πρέπει να είναι τι θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω το Βουχάν που ξαφνικά ξαναβγήκε στο δρόμο ενώ είχε γίνει χαμός πραγματικά, ή θέλω να ζήσω την Ιταλία που όλοι το παίξανε μάγκες και τώρα το έχουν μετανιώσει πολύ πολύ πικρά. Ναι, μόνο που στη Γουχάν, κύριε Κέλλη, τους μάζευαν με την απόχη. Και όποιους δεν πήγαιναν με ένα απλό σύμπτωμα στο γιατρό, τους έβαζαν κάτω τα συνεργεία με τις στολές. Εδώ είναι Ευρώπη. Έχουμε άλλες συνθήκες, προφανώς και ευτυχώς. Άρα χρειάζεται η ατομική ευθύνη. Το ερώτημα είναι λοιπόν και με το ευρωπαϊκό ταμπεραμέντο και το μεσογειακό το δικό μας και με τα δεδομένα που βλέπετε τώρα να εξαπλώνεται ραγδαία ο ιός. Έχουμε στην Ιταλία κάθε μέρα 200-300 νεκρούς επιπλέον. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα? Να έχουμε ένα κύκλο τύπου Κίνας και σε 2-3 μήνες να πηγαίνουμε σε ύφεση ή να πηγαίνουμε και μετά το καλοκαίρι? Γιατί ξέρετε, ο φόβος είναι ότι πολλοί λένε το καλοκαίρι με το ζεστό κλίμα θα έχουμε ύφεση. Και το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα δεύτερο κύμα με τον ιό ενδεχομένως μεταλλαγμένο. Υπάρχουν και καλά και κακά νέα. Το πρώτο είναι ότι δεν ξέρουμε άμα όντως θα μειωθεί με τη ζέστη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο το ελπίζουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο. Γιατί υπάρχουν πολλές μεταδόσεις, ακόμα και σε χώρες και σε πόλεις που είναι πολύ ζεστές. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή το ανοσοποιητικό σύστημα του καθενός μας δεν έχει έμφυτη ανοσία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει αυτό το κορονοϊό ποτέ. Αυτό που πραγματικά ελπίζουμε είναι ότι τη στιγμή που πολλοί από εμάς έχουν αρχίσει να τον ξεπερνάνε, ότι θα χτίσουμε αντισώματα κατά του ιού και ότι ελπίζουμε όταν μας ξαναέρθει το σύστημα το ανοσοποιητικό μας θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει και να τον καταπολεμήσει. Αυτή είναι η ελπίδα. Και ελπίζουμε ότι προσπρώχνοντας αυτό το τεράστιο σοκ και απλώνοντας το, ότι τα νοσοκομεία θα μπορέσουν να το κρατήσουν και όταν θα μας ξαναέρθει πια,
τότε ελπίζουμε να υπάρχει πια εμβόλιο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές. Επειδή όμως το πάτε μακριά, λέτε αν έρθει μετά το καλοκαίρι να έχουμε αντισώματα, εσείς βλέπετε σε ένα δίμηνο, τρίμηνο που όλοι θεωρούν ως πολύ κρίσιμο η καμπύλη από πάνω να πηγαίνει προς τα κάτω. Νομίζω ότι ελπίζω να το δούμε πολύ σύντομα. Άμα όλοι τηρήσουμε αυτά τα μέτρα, αυτή η καμπύλη, άμα δείτε στην Κίνα τι έγινε, η καμπύλη μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα άλλαξε. Οπότε θα μπορούμε, ελπίζω, να δούμε και να αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε, άμα όντως όλοι τηρήσουμε αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Τελευταίο ερώτημα. Για τον κορονοϊό, θεωρείτε ότι αυτά που λέμε είναι αυτά που ισχύουν? Και το ρωτώ γιατί είδα δύο έρευνες μεγάλες κινέζικης κυβέρνησης και θα ρωτήσω και εσάς, κύριε Υπουργέ, και εσάς, κύριε καθηγητά, ότι ο ιός μεταδίδεται στα 4,5 μέτρα και όχι στο 1, αιωρείται επί 30 λεπτά στην ατμόσφαιρα, μπορεί να κρατηθεί πάνω σε επιφάνειες όπως γυαλί, ύφασμα, μέταλλο, πλαστικό και χαρτί για 3 μέρες. Και σήμερα είδα μία άλλη έρευνα που δείχνει ότι ζει στο σώμα 37 μέρες και όχι 14. Πάλι στην Κίνα. Αυτή καταρχήν για τα 4,5 μέτρα και για τα 30 λεπτά είναι μία μελέτη που μόλις εμφανίστηκε όντως πριν μία-δύο μέρες. Από την κινέζικη κυβέρνηση. Είχαν το βίντεο από τους ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο και ξέραν ακριβώς πού είχε καθίσει αυτός που ήταν άρρωστος. 22 Ιανουαρίου έπιασαν το δρομολόγιο ενός λεωφορείου και ήταν ο άνθρωπος στο πίσω κάθισμα και κόλλησε κάποιον 6 σειρές μπροστά και κόλλησε και επιβάτη που μπήκε 30 λεπτά μετά την αποβίβαση αυτού που είχε κορονοϊό, που ήταν ο πρώτος. Ακριβώς. Άμα υπολογίσουμε ότι μόνο ένας ήταν ο άρρωστος, τότε ναι, όντως αυτή η αριθμή είναι πολύ τραγική και πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να προσέχουμε όλοι. Υπάρχει πιθανότητα, επειδή αυτός ο ιός κυκλοφορούσε στην Κίνα, υπήρχε πιθανότητα ασυμπτωματικοί άνθρωποι που ήταν και αυτοί μέσα στο λεωφορείο να περάσανε και αυτοί τον ιό. Οπότε πραγματικά όλους αυτούς τους αριθμούς και όλες αυτές τις μελέτες πρέπει να τις λαμβάνουμε σιγά-σιγά με ένα κάποιο τρόπο διστακτικό, γιατί πολλά μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό πραγματικά που θέλω να πω σε όλους είναι προστατευτείτε, όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για να προστατεύσετε όλους τους άλλους. Γιατί άμα δεν τον σταματήσουμε αυτή τη στιγμή, τότε θα ξαναέρθει και θα μας χτυπήσει όλους πολύ χειρότερα. Οπότε θέλω να πω κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν θα το πούμε ποτέ αρκετές φορές. Ακολουθήστε τα μέτρα. Μην πάρετε τη Θεία Κοινωνία. Μην πάτε στην καφετέρια. Μην πάτε σε κλειστούς χώρους. Μην μπείτε στο λεωφορείο. Περπατήστε έξω. Ανοίξτε τα παράθυρα. Αφήστε τον αέρα. Κρατήστε τις αποστάσεις σας. Πλύνετε το πόμολο της πόρτας. Πλύνετε το τηλέφωνό σας. Πράγματα που είναι πολύ απλά, αλλά άμα δεν τα κάνουμε, θα συνεχίσει να σπέρνει ο ιός την καταστροφή. Κύριε καθηγητά, κύριε Κέλλη, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι, να το κάνουμε ένα σποτάκι και να το παίζουμε μέρα νύχτα, να το βάλουμε και στο sky.gr. Μήπως και ορισμένοι που κάνουν τους έξυπνους βάλουν μυαλό. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μανώλη Κέλλη, διαπρεπή επιστήμονα, καθηγητή στο MIT.